ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, σαφείς δεσμεύσεις και ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο. Και ακριβώς γι' αυτό η συζήτηση για την αναγκαία πολιτική συμμαχιών πρέπει να γίνει σήμερα με ξεκάθαρους πολιτικούς όρους και όλα τα χαρτιά ανοιχτά. Να μην επιτρέψουμε σε δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες φοβίες σε εσωκομματικού υπολογισμού, σε ιστορικά άγχη και σε προκατασκευασμένα σχήματα επαναστατική καθαρότητα να θολώσουν αυτή την ιστορική προοπτική. Και είμαι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουμε. Έχουμε αρχέ, ιστορία, δυναμική και πρόγραμμα. Γι' αυτό και στο πρόσφατο παρελθόν τολμήσαμε. Γι' αυτό και τώρα θα τολμήσουμε από ακόμα καλύτερε θέσει, χωρί να έχουμε πια το φόβο τη ενσωμάτωση που μπορεί δικαιολογημένα να είχαμε όταν τα ποσοστά μα ήταν στο 4%. Με την ιδεολογική και θεωρητική αυτοπεποίθηση που έχει η πρώτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, που ταυτόχρονα είναι και η πολιτική δύναμη που οδηγεί το κίνημα της αμφισβήτησης, της ανατροπής για μια Ευρώπη των λαών σε όλη την Ευρώπη. Σύντροφοι και σύντροφοι, νομίζω ότι δεν έχουμε την δικαιολογία σήμερα να κάνουμε αυτή την συζήτηση χωρίς να συναισθανόμαστε την ευθύνη που μας αναλογεί. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ιδεολογική, ηθική και πολιτική αυτοπεποίθηση. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είμαστε καταδικασμένοι να διεκδικούμε την ηγεμονία είμαστε καταδικασμένοι να διεκδικούμε να γίνουμε πλειοψηφικοί. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να σπαταλάμε τις δυνάμεις μας σε έναν άχαρο πόλεμο αμφιβολιών, σε κυνήγι μαγισσών, σε δίκες προθέσεων, σε διάφορα σενάρια πολιτικής φαντασίας που κάνουν ευτυχισμένους τους αντιπάλους μας, που εμποδίζουν τις τακτικές μας κινήσεις και μας κρατούν δεμένους σε μία κινησία δίθεν επαναστατική. Τη στιγμή που η αντίδραση κινείται στο παρασκήνιο, αλλά και στο προσκήνιο, εξαγοράζει, εκβιάζει, τρομοκρατεί, στρατολογεί, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν θα γίνουμε βέβαια σαν κι αυτούς, ακόμα και να το θέλαμε, δεν θα το μπορούσαμε, αλλά και δεν θα φθύρουμε τον εαυτό μας. Τη συντροφική μας σχέση και την προοπτική μας με ανούσχες αντιπαραθέσεις, γύρω από τον κάθε πιθανό σύμμαχο που δεν είναι δικός μας. Για να μην κουράζω, λέω με δύο λόγια, συντρόφιες και σύντροφοι, πως ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με όλα αυτά μια και καλή. Να βαθύνουμε τα ριζοσπαστικά μας χαρακτηριστικά. Να βαθύνουμε τις προγραμματικές μας θέσεις. Να βαθύνουμε τις σχέσεις μας με τα κινήματα και την κοινωνία και καλά ριζωμένοι σε όλα αυτά. Να ανοιχτούμε στο δρόμο της συμπαράταξης με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν για τους δικούς τους λόγους, με τους δικούς τους υπολογισμούς, στη δύσκολη προσπάθεια για την ανατροπή του καθεστώτος των μνημονίων. Για να κάνει η κοινωνία και η δημοκρατία έστω και ένα βήμα μπρο. Η πρόταση μιας δημοκρατικής, προοδευτικής, ριζοσπαστικής συμμαχίας για την ανατροπή της σημερινή τάξης πραγμάτων απευθύνεται πρώτα απ' όλα στην ίδια την κοινωνία. Η πρόταση για ένα νέο συνασπισμό εξουσία αφορά πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον λαό. Όπω πολύ σωστά, συχνά και επίμονα μα υπενθυμίζει ο Μανώλη Ουγλέζο, δεν θα έρθει η κυβέρνηση τη αριστερά για να διαχειριστεί την εξουσία. Να τη δώσει στο λαό αυτό είναι το δικό μα μέλημα. Απευθυνόμαστε λοιπόν πρωτίστω στον κόσμο τη εργασία, στου άνεργου, στη νεολαία, στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που συνθλίβεται σήμερα από την πολιτική τη κρίση. Είναι κατάκτηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη διατυπώσαμε πριν από τρία χρόνια με μικρά μεγέθη αλλά με μεγάλη πίστη στι δυνατότητέ μα, στη δυνατότητα ανατροπή από το λαϊκό κίνημα. Είναι όμω πρόταση που απευθύνεται και σε πολιτικέ δυνάμει, χωρί μισόλογα και παράλογα προαπαιτούμενα, με ειλικρίνεια και πολιτική αποφασιστικότητα από την πλευρά μα. Απευθυνόμαστε ξανά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα χρόνια μας έχει πικράνει η στάση τους. Εν τούτης, η ιστορική ευθύνη που μας αναλογεί είναι μεγάλη και δεν μπορεί να κινούμαστε με βάση το θυμικό μας. Γνωρίζουμε τις διαφορές μας. Δεν ζητάμε από κανένα να απαρνηθεί τις θέσεις και τις αρχές του. Πιστεύουμε όμως ότι οι συνθήκες επιβάλλουν να αφήσουμε οριστικά πίσω μας την οτροπία που συντηρεί και αναπαράγει εμφύλιες αντιπαραθέσεις. Καλούμε λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις δικές του αρχές και τις δικές του θέσεις να συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση ενός προγράμματος αριστερής διεξόδου και ανασυγκρότησης του τόπου. Απευθυνόμαστε και σε μικρότερες δυνάμεις αριστεράς, τον λεγόμενο εξοκοινοβουλευτικό χώρο. Διότι δεν μας ενδιαφέρει η άρθριση ποσοστών, αλλά η μεγάλη δυναμική που μπορεί να δώσει την προσπάθειά μας, η ενότητα, η συμπαράταξη. Απευθυνόμαστε στην ανταρσία. Αυτά που μας συνδέουν στα κινήματα, στην υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας, στην ανάγκη να σταματήσουμε την κοινωνική κατεδάφιση, είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Τώρα είναι η ώρα να συμβάλλουμε όλοι μαζί στις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού κινήματος, λαϊκού κινήματος ανατροπής, αλλά και στις προϋποθέσεις μιας μεγάλης ιστορικής νίκης και αλλαγής ανατροπής της κυβέρνησης του Νημονίου. Απευθυνόμαστε στις δυνάμεις του οικολογικού χώρου, στους οικολόγους πράσινους, Αυτά που μας συνδέουν τόσο στα περιβαλλοντικά όσο και στα κοινωνικά θέματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Επαναλαμβάνω, ο δρόμος της ενότητας δεν αρθρίζει δυνάμεις, τις πολλαπλασιάζει. Απευθυνόμαστε στις δυνάμεις και στις προσωπικότητες που με ανοιχτή καρδιά στήριξαν την ευρωπαϊκή καμπάνια της αριστεράς και ενίσχυσαν την υποψηφιότητα της ευρωπαϊκής αριστεράς για την προεδρία της Κομισιόν. Απευθυνόμαστε σε όλε τι δυνάμει που απεγκλωβίζονται από τον μνημονιακό χώρο και στρέφονται προ τα αριστερά, εγκαταλείπουν το σχέδιο το στρατηγικό τη κυβέρνηση για τη συνέχεια του μνημονίου. Ανεξάρτητους βουλευτέ, ρεύματα και ομάδε που αμφισβητούν ή που έχουν ειλικρινή και έντιμη διάθεση να αμφισβητήσουν πλέον ανοιχτά την πολιτική του μνημονίου. Δεν ζητάμε πιστοποιητικό ιδεολογικής και πολιτικής καθαρότητας από κανέναν. Δεν κρατάμε πολιτικό μητρό για το παρελθόν. Δεν θα τους αφήσουμε όμως και δεν πρέπει να τους αφήσουμε βορρά στους εκβιασμούς των μνημονιακών μηχανισμών. Ζητάμε και επιδιώκουμε μαζί τους ξεκάθαρη συνεννόηση στη βάση των θέσεων και της πολιτικής αξιοπιστίας. Παρακολουθούμε τέλος τις εξελίξεις και τον προβληματισμό που αναπτύσσεται από σημαντικό μέρος παλιών μας συντρόφων μετά την εκλογική αποτυχία της Δημάρ. Δεν είμαστε χερέκακοι, είχαμε όμως προειδοποίηση για τη λάθος πορεία. Επιδιώκουμε έναν ανοιχτό, ειλικρινή και έντιμο πολιτικό διάλογο, σεβόμενοι όμως απόλυτα το δικαίωμά τους να αποφασίσουν συλλογικά αναπαγκιστρώνονται οριστικά από την μνημονιακή αυλή του κρίου Σαμαρά και εντάσσουν τον εαυτό τους σε ένα ευρύ, αριστερό, αντιμνημονιακό μέτωπο ή όχι. Συντρόφιες και σύντροφοι, η πλατιά ενότητα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων μπορεί σήμερα να διαμορφώσει ένα μεγάλο, πλειοψηφικό ρεύμα ανατροπής των μνημονίων να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια πλατιά και αναγκαία λαϊκή ενότητα, ικανή να φέρει την αυτοδυναμία, αλλά και ένα νέο συνασπισμό εξουσίας. Γιατί για να χτίσουμε μια νέα Ελλάδα χρειάζεται μια μεγάλη συμπαράταξη δυνάμεων πολιτικών και κοινωνικών. Αυτή είναι, πιστεύω, η πολιτική πρόταση την οποία πρέπει να επιμείνουμε. Δεν είναι καινούργια, επαναλαμβάνω, τη διατυπώσαμε για πρώτη φορά στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, τον Ιούλιο του 2011, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα μικρός και οι αντιμνημονιακές δυνάμεις κατακαιρματισμένες. Όταν ο αγωνιζόμενος λαός όμως ήταν στις πλατείες και έστελνε μήνυμα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σε αυτή τη λαϊκή προσδοκία ανταποκριθήκαμε, καταθέτοντας τότε την πρότασή μας. Σας θυμίζω Τότε δεν την αγκάλιασαν αυτή την πρόταση η ηγεσία των κομμάτων που απευθυνθήκαμε. Την αγκάλιασε όμω ο κόσμο. Ο δικό του κόσμο, ο δικό μα κόσμο. Ο κόσμο τη αριστερά και όχι μόνο. Οι δημοκρατικοί πολίτε, οι προοδευτικοί πολίτε. Οι πολίτε που βασανίζονται, συνθλίβονται από αυτή την πολιτική. Την αγκάλιασαν Αριστεροί και αριστερέ, προοδευτικοί, ριζοσπάστε, οικολόγοι, σοσιαλιστέ, ακόμα όμω και πολίτε που μέχρι τότε αυτοχαρακτηρίζονταν κεντρώοι ή ακόμα και συντηρητικοί. Συναντήθηκαν μαζί μα στι εκλογέ του Μάη και του Ιούνιου του 12, κρατώντα το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναέρθαν στι κάλπε μα το Μάη του 2014. Πίστεψαν ότι η αριστερά έχει δίκιο, για τη φύση και το σκομό των μνημονίων, για την πορεία της Ευρώπης. Κατάλαβαν ότι οι αγορές δεν είναι κατάλληλες για όλες τις δουλειές. Κατάλαβαν ότι η καπιταλιστική βαρβαρότητα των μνημονίων δεν μπορεί να περιλαμβάνει τις προσδοκίες τους για δουλειά, προκοπή, κοινωνική ασφάλεια. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει ήδη συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία από τότε που το πρωτοείπαμε αυτό μέχρι σήμερα. Για αυτή την αλλαγή αγωνιζόμασταν χρόνια. Αυτή την αλλαγή έχουμε υποχρέωση να την ολοκληρώσουμε μαζί με το λαό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε καχύποπτοι απέναντι στη διαφορετικότητα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για σύνδρομα ανωτερότητας και για ηγεμονικές αγγυλώσεις. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και τις ιδέες μας. Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε, να διαφωνήσουμε ανοιχτά, αλλά στο τέλος να συνθέσουμε και να συμπορευτούμε αναζητώντας με υπομονή κοινό πολιτικό πλαίσιο. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί ξαφνικά ανακαλύπτουν την Αμερική. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ακόμα ανοιχτό, δημοκρατικό, πλουραλιστικό, που η κριτική και η αυτοκριτική για μας είναι δύναμη. Δεν είναι αδυναμία. Η βάση λοιπόν της συνεννόησης με άλλες δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές πρέπει να είναι ένα κοινό πρόγραμμα αριστερής διεξόδου από την κρίση. Ένα πρόγραμμα που θα συσπυρώσει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία γύρω από συγκεκριμένους στόχους. Όπως η άμεση απεμπλοκή από το μνημόνιο και την πολιτική που αναπαράγει την ύφεση και την κοινωνική δυστυχία. Το ξύλωμα των νόμων, των εφαρμοστικών νόμων που κάνουν, έχουν ήδη κάνει το μνημόνιο καθεστώς. Η επιθετική αναδιαπραγμάτευση του χρέους με στόχο τη διαγραφή μεγάλου μέρους του. Η επαναφορά ενός θεσμικού πλαισίου που θα κατοχυρώνει εκ νέου τα εργασιακά δικαιώματα. Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, η στήριξη της παιδείας και της υγείας και η αποτροπή της διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, ο δημόσιος έλεγχος στο τραπεζικό σύστημα, η εθνικοποίηση τραπεζών αν χρειαστεί, προκειμένου να συμβάλλουν στη στήριξη των κοινωνικών αναγκών, στην ανάπτυξη και όχι η κοινωνία να είναι αυτή που συμβάλλει στη στήριξη των τραπεζιτών, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Η αναδιανομή του εισοδήματος, με δίκαιη η φορολόγηση του πλούτου και στήριξη των ασθενέστερων και όσων έχουν πραγματικά ανάγκη, η ενίσχυση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιο εκλογικό σύστημα συνταγματικά κατοχυρωμένο και τέλος το μεγάλο σχέδιο, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με στόχο την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και όχι τις κερδοσκοπικές επιδιώξεις της οικονομικής ολιγαρχίας. Σύντροφοι και σύντροφοι, πρώτος και άμεσος στόχος μιας τέτοιας πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας πρέπει να είναι, ας μην γελιόμαστε, η πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά και όχι η επιβίωσή της μέσα από αδιαφανείς παρασκηνιακές διαδικασίες και θεσμικές εκτροπές και μέσα από μια εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από αυτή την Βουλή, που ο συσχετισμός δυνάμεων και η σύνθεσή της σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο συσχετισμό δυνάμεων στην κοινωνία, στο λαό και στη βούληση του λαού. Τόση της κυβέρνησης θα είναι μια αποφασιστική καμπή. Πρώτα απ' όλα διότι θα ανοίξει το δρόμο στη λαϊκή ετοιμιγωρία και αυτό βεβαίως θα είναι το πρώτο βήμα για τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων μέσα από μια ξεκάθαρη και πλειοψηφική εντολή, λαϊκή εντολή για τη συγκρότηση κυβέρνησης με στόχο την ανατροπή των μνημονίων και τη σωτηρία της κοινωνίας και του λαού. Συντόφιες και σύντροφοι, συγχωρέστε μου αν μακρηγορώ, αλλά είναι κρίσιμη η Κεντρική Επιτροπή. Επιτρέψτε μου σημερινή εισήγηση να είναι λίγο μακρύτερη από τις προηγούμενες. Όπως είπα στην αρχή, τώρα είναι η ώρα της περισυλλογής πριν από τη μάχη. Το χειρότερο που θα είχαμε να κάνουμε θα ήταν να επαναπαυθούμε στις δάφνες της εκλογικής μας νίκης, της ιστορικής αυτής εκλογικής επιτυχίας. Τώρα είναι η ώρα να δούμε τις αδυναμίες, να διαπιστώσουμε και να διορθώσουμε τα λάθη. Πρέπει λοιπόν σήμερα και αύριο με γενναιότητα να μιλήσουμε για το κόμμα μας, στην Κεντρική Επιτροπή, να μιλήσουμε για αδυναμίες, ατέλειες, αστοχίες. Είμαστε ένα χρόνο σχεδόν μετά το ιδρυτικό μας συνέδριο. Η εμπειρία αυτού του χρόνου από την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ σε νέο πολιτικό σχήμα, αλλά και η εμπειρία από τις εκλογικές μάχες που δώσαμε πέρα από τις μεγάλες δυνατότητες ανέδειξε και τα σοβαρά οργανωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Α είμαστε ειλικρινεί. Τα αποκαλούμε οργανωτικά προβλήματα, αλλά ο καθένα καταλαβαίνει ότι συγκροτούν ένα μεγάλο και κρίσιμο πολιτικό πρόβλημα. Όταν η οργανωτική μα υπόσταση υπολείπεται κατά πολύ τη πολιτική μα επιρροή και η αποτελεσματικότητα των κομματικών μα δυνάμεων υπολείπεται κατά πολύ των δυνατοτήτων του, τότε ναι, έχουμε ένα πρόβλημα που πρέπει να το διαπιστώσουμε και να δούμε πώ θα το λύσουμε. Όπω πρόβλημα έχουμε όταν υποτάσσουμε το μείζον κομματικό στο έλασον εσωκομματικό, όταν εμφανιζόμαστε δημόσια με πολλά πρόσωπα και συχνά με τη βοήθεια και της μονταζιέρας, αλλά μην τα ρίχνουμε όλα σε αυτήν, και συχνά με αντικρούμενες θέσεις, όταν δίνουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ενιαία κομματική λειτουργία, όπως συναποφασίσαμε στο συνέδριο, όταν αφήνουμε έδαφος σε προσωπικές στρατηγικές και παραγοντισμούς, αυτή είναι η αλήθεια που παραμένει αλήθεια, όσο και αν σε κανένα μας δεν αρέσει. Και ξέρετε, κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών, με πρώτου από όλους, αν θέλετε, εμένα ως Πρόεδρο του Κόμματος. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κρύψουμε αυτά τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Πρέπει να τα επισημάνουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις, χωρίς γκρίνιας και αλληλοκατηγορίες που αντί για λύσεις οδηγούν στην αναπαραγωγή των προβλημάτων. Πρέπει να τα δούμε, να τα συζητήσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε για να τα λύσουμε. Όχι μόνο για το καλό του κόμματο, αλλά γιατί οι κοινωνικέ δυνάμει που εκφράζουμε και θέλουμε να εκφράζουμε, περιμένουν από εμά να τελειώνουμε με τι παιδικέ μα ασθένειε. Και όχι, αν θέλετε, ει βάρο τη εσωκομματική δημοκρατία, αλλά προ όφελο τη εσωκομματική δημοκρατία να τελειώνουμε με αυτά. Γιατί η εσωκομματική δημοκρατία είναι το πρώτο θύμα των πολλαπλών εκφωνήσεων, είναι το πρώτο θύμα των παράλληλων κέντρων συνεννόηση που υποβαθμίζουν την ενιαία συλλογική λειτουργία του κόμματο και διονύζουν το πρόβλημα. Πρέπει επίση να παραδεχθούμε ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει το σύνολο των οργανωτικών μας δυνατοτήτων. Το κόμμα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, πολιτικοποιημένο με κοινωνικά αντανακλαστικά και ικανό να παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Όμω η λειτουργία των οργανώσεων πολλέ φορέ υπολείπεται και από τι δυνατότητε και από την επιρροή του κόμματο. Παρά το γεγονό ότι έχουν σχετικά μαζικοποιηθεί, το επίπεδο τη πολιτική του αποτελεσματικότητα δεν αντιστοιχεί στι τεράστιε σημερινέ απαιτήσει και είναι εξαιρετικά ευάλωτε στο κίνδυνο τη παραλυτική εσωστρέφεια. Ενώ, όπω είπα πιο πριν, ιδιαίτερα στις δημοτικές εκλογές, άθισαν φαινόμενα ξένα προς τη δική μας ταυτότητα. Και αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα κόψουμε από τη ρίζα τους, πριν αυτά μας αποκόψουν από τις δικές μας ρίζες. Υπάρχει επίσης, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολύ μεγάλη ανάγκη να βελτιωθεί η πολιτική και οργανωτική αποτελεσματικότητα στα ενδιάμεσα όργανα. Δεν γίνεται να συμβιβαστούμε με μια λογική αδράνειας, πρέπει να ανασυγκροτήσουμε τον κομματικό ιστό με κριτήριο όχι τις εσωτερικές ισορροπίες και τις καλώς νοούμενες εσωκομματικές αναμετρήσεις, αλλά τη σύνδεση με την κοινωνία και την πολιτική αποτελεσματικότητα. Με κριτήριο, αν θέλετε, τη δουλειά κάθε οργάνωσης, τη δουλειά και την αποτελεσματικότητα κάθε στελέχους ή μέλους. Όχι το αν κάνει κριτική, σε ποιον πιστεύει, τι πιστεύει. Με κριτήριο τέλος, τη σχέση του καθενός μας με την ανιδιοτέλεια που αποτελεί το α και το ω της αριστερής στράτευσης και του αριστερού ήθους. Ειδικά στην επαρχία υπάρχουν τεράστιες οργανωτικές δυνατότητες που δεν τις αξιοποιούμε. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα, δεν είναι τυχαία η αύξηση του εκλογικού μας ποσοστό στην περιφέρεια, Κάποιοι μιλήσαν για εξισορρόπηση εκλογική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Πιστεύω ότι και γιατί έχω γυρίσει αρκετέ φορέ σε περιοδίε και έχω ιδία γνώση, ότι έχουμε δυνατότητε στην περιφέρεια. Έχουμε δυνατότητα να στήσουμε οργάνωση σε κάθε μικρή κομμόπολη, σε κάθε μεγάλο χωριό. Αρκεί να τις δώσουμε περιεχόμενο λειτουργίας και στόχους. Οφείλουμε επίσης να αναβαθμίσουμε τα περιφερειακά όργανα, να τους δώσουμε πολιτικό χαρακτήρα και ρόλο, να συγκροτηθούν εκλεγμένα περιφερειακά συμβούλια που θα δρουν στο πλάι των περιφερειακών μας παρατάξεων, να συνταχθούν αντίστοιχα προγράμματα για την ανασυγκρότηση των περιφερειών της κάθε περιφέρειας, ο κομματικός ιστός να συνδεθεί με τις τοπικές κοινωνίες, Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έρθουμε σε πραγματική επαφή με τα στρώματα που μας ενδιαφέρουν. Με τους αγρότες, την νεολαία, τους επισφαλώς εργαζόμενους, τους άνεργους. Και για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει βεβαίως να συμβάλλουμε όλοι να ανασυγκροτηθεί και να γίνει πιο ισχυρό και αποτελεσματικό το οργανωτικό γραφείο. Να δώσουμε το βάρος την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματο. Συντρόφη και σύντροφοι, στα προβλήματα του κόμματο κυρίαρχο είναι ο τρόπο λειτουργία τη Κεντρική Επιτροπή και της Πολιτική Γραμματείας. σω θα έπρεπε να ξεκινήσω από αυτά, διότι από την κορφή πρέπει να δοθεί το μήνυμα τη σωστή λειτουργία για να πάει και στη βάση. Α μην γελιόμαστε. Από εμά ξεκινούν και σε εμά καταλήγουν όλα πάει πίσω η λειτουργία του κόμματος όταν δεν εξαντλούμε όλα τα περιθώρια σύνθεσης και κανονικής κομματικής λειτουργίας στην κορφή, στην πολιτική γραμματεία. Όταν καταθέτουμε τροπολογίες τελευταία στιγμή, χωρίς να τις θέτουμε σε κρίση, σε σύνθεση στα όργανα, στο καθο... κορυφαίο όργανο, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν μας ενδιαφέρει η σύνθεση, αλλά η αναπαραγωγή της αντίθεσης. Και θέλω να πω ότι σήμερα είναι ιδιαίτερα θετικό που υπάρχει εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή εγκεκριμένη από την Πολιτική Γραμματεία, όπου η Πολιτική Γραμματεία συζήτησε, σπατάλησε ώρες, ήταν χρήσιμη αυτή η συζήτηση, συζήτησε σε βάθος και έτσι μετά από πολύ καιρό θα πάμε σε μια κανονική Κεντρική Επιτροπή, όπου τα μέλη έχουν έγκαιρα την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας και ελπίζω έγκαιρα και όχι από τη διαμεσολάβηση των μέσων, αλλά από την άμεση επαφή μέσα στα όργανα, την πληροφορία των διατυπώσεων, των διαφωνιών, των συμπληρώσεων που πρέπει να γίνουν στην εισήγηση που κατατίθεται στο σώμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντα. Και για να γίνω πιο σαφής, δεν αναφέρομαι εδώ μόνο συστάσει που η νόμιμη λειτουργία του μέσα στο κόμμα είναι θεμελιακή πολιτική μα αρχή. Δεν μπορεί όμω και δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρο τη πολιτική μα αποτελεσματικότητα. Αναφέρομαι, αν θέλετε, και σε προβλήματα διαθεσιμότητα, σε προβλήματα σοβαρότητα και πολιτική υπευθυνότητα στην υπεράσπιση δημοκρατικά ελληνικών αποφάσεων. Σε προβλήματα ανάδειξη τελεχών με κριτήρια που πρέπει να είναι κομματικά και πολιτικά, και όχι εσωκομματικά και παραπολιτικά, σε προβλήματα εκφώνησης της επικοινωνία και επικοινωνίας βασικών μας θέσεων προς τα έξω, προς την κοινωνία. Νομίζω έγινα σαφής, υπάρχουν όμως όλα αυτά, τροφοδοτούν σχεδόν καθημερινά μια εικόνα αρνητική και κατακαιρματισμένη για το κόμμα μας. Είναι αλήθεια ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που μας βάζουν οι απλοί άνθρωποι δεν τα βάζουμε εμεί, οι απλοί άνθρωποι, συζητώντα μαζί του. Εκείνοι που προσδοκούν από εμά, οι καλοπροαίρετοι, είναι ακριβώ αυτή η κακή εικόνα που δίνουμε προ τα έξω, ότι πρέπει να την αλλάξουμε, πρέπει να σοβαρευτούμε. Και άρα πρέπει όλοι, όσο και αν μα είναι δύσκολο, όσο και αν μα αποθεί αυτή η διαδικασία, να σκύψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Διότι αν όντω υπάρχουν, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για να μην μακρηγορώ, πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οργανωτικής και πολιτικής ανασυγκρότησης και να το επικυρώσουμε μέσα από ένα νέο άνοιγμα στον κόσμο της αριστεράς, στον δημοκρατικό κόσμο, στο, στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, στο 1.500.000 ψηφοφόρους, με σκοπό να ανασυγκροτήσουμε τις οργανώσεις και να προχωρήσουμε και σε εγγραφή νέων μελών. Και σε ό,τι με αφορά, θα δώσω το παρόν στις οργανώσεις μας για να καλωσορίσω νέα μέλη. Θα δώσω το παρόν στην περιφέρεια, σε χωριά και κομμωπόλεις για να εγκαινιάσουμε νέα γραφεία και νέες οργανώσεις. Για να κάνουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο προωθητικό βήμα. Στην ίδια λογική, με όρους θετικής προωθητικής τομής, όμως mm. και σύντροφοι πρέπει να να δούμε και το θέμα της νεολαία. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα τελευταία χρόνια αδρανήσαμε. Αναφέρομαι στην οργάνωση της νεολαία και όχι στην απεύθυνσή μας προς την νεολαία, που και εκεί πρέπει να δούμε θέματα. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο της παρέμβασης και την αποτελεσματικότητά της. Όταν ιδίω στους νέους ανθρώπους λένε οι ενδείξει, τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα exit polls, πώ τα λένε αυτά, ότι νέους νέου ανθρώπου έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιρροή εκλογική από ότι στι μεγαλύτερε ηλικίε. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσπάθεια για οργανωτική ανασυγκρότηση και για συνολικό πολιτικό προσανατολισμό στα προβλήματα των νέων, στα προβλήματα της νέας γενιάς. Στου φοιτητέ, στου άνεργου, στου εργαζόμενου, στου νέου ανθρώπου σήμερα που δεν έχουν ελπίδα και προοπτική. Αυτό που προτείνω δεν είναι να χάσει η οργάνωση τη νεολαία τα ριζοσπαστικά τη χαρακτηριστικά. Το αντίθετο. Να γίνει πραγματικά ριζοσπαστική. Είναι βαθιά συντηρητική η οργάνωση τη νεολαία μα όταν ασχολείται αποκλειστικά με την νοσοκομματική κουζίνα. Δεν αφορά, δεν ενδιαφέρει κανένα αυτή η κουζίνα. E peças.